Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, σήμερα μετά από προτροπή αρκετών φίλων θα ξαναδείξω και θα εξηγήσω με περισσότερες λεπτομέρειες το πώς φτιάχνω τα πολυάγκιστρα, γιατί πάρα πολλοί έρχονται και στο κατάστημα και μου ζητάνε να τους φτιάξω πολυάγκιστρα. Λοιπόν, και εγώ τους αρχίζω τα δικά μου. Τι είναι τα δικά μου? Όταν φτιάχνεις πολυάγκιστρο θα πρέπει να υπολογίσεις η πετονιά που θα το φτιάξεις, το νήμα ή το σύρμα, να είναι ισάξιο σε δύναμη με το υπόλοιπο, αντοχή θα το έλεγα καλύτερα, με το υπόλοιπο σύστημα. Δηλαδή δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα μηχανισμό χιλιαράκι και να βάλεις μια πετονιά πάνω σαραντάρα, ένα πολυάγκιστρο με 15 μάνα μπροστά και ένα στριφτάρι και μια παραμάνα που το καθένα να έχει διαφορετική αντοχή. Για να είναι σωστό το σύνολό σας και να δουλέψει σωστά το εργαλείο σας, θα πρέπει σχεδόν όλα να είναι στον ίδιο παρονομαστή. Δηλαδή, τι εννοώ? Αν εγώ θέλω να φτιάξω ένα πολυάγκιστρο π.χ. με νούμερο 2, αυτό είναι αγοραστό, έτσι. Λοιπόν, αγκίστρια νούμερο 2, παπαγαλέ, πετονιά 35. Και ο κατασκευαστής, για το έτοιμο πάντα μιλάω, και τα δεκαράκια πάλι με 35 τα δένει. Δεν αλλάζει κάτι σε αυτό, και αυτό και αυτό την ίδια τιμή έχουν. Αλλά δεν θα ανταποκριθούν το ίδιο και τα δύο. Αυτό άμα πέσει ένα μεγάλο ψάρι απάνω δεν θα δουλέψει, και αυτό αν πέσει ένα μεγάλο ψάρι απάνω θα διαλύσει, παρόλο που έχει μεγάλα αγκίστρια, γιατί η πετονιά είναι μικρή. Σε αυτό εδώ, στα μικρά ψαράκια είναι εμφανές 35. Άρα φεύγουμε από τη λύση του έτοιμου πολυάγκιστρου και πάμε να φτιάξουμε τη δικιά μας. Και εκεί θα πρέπει να είμαστε όσο πιο σωστοί γίνεται, που σημαίνει ότι αν εγώ χρησιμοποιήσω αγκίστρια νούμερο 6 της συγκεκριμένης εταιρείας και πάρω τα φθηνά αγκίστρια 100 στα 3 ευρώ π.χ., θα πρέπει να φτιάξω ένα πολυάγκιστρο το οποίο να μην έχω απαιτήσει από αυτό παρά να ψαρέψω μια μέρα και μετά γεια σας, γιατί θα έχουν χάσει και τον εθέρα και το αρπάδι θα έχει λιώσει. Αν όμως, και θα το βάλω φυσικά σε μια πετονιά πάνω 35, να κάνω τη δουλειά μου όπως λέω. Λοιπόν, και η μάνα πίσω θα είναι πάλι ή 35 ή 40, εκεί κοντά στα κιλά της 35, ή μπορεί να βάλω 40 μπροστά και 35 για μάνα πίσω, γιατί μπορεί να πέσει σε περίεργα ψάρια και να το λιανίσουν ή να το φτιάξω με νήμα. Αλλά όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιήσω θα πρέπει να είναι στον ίδιο ρυθμό, μάλλον στον ίδιο βαθμό δυνατά. Δηλαδή το αγκίστρι μου να αντέχει 10 κιλά πριν σπάσει, η μπετονιά που θα βάλω μπροστά για να δέσω το πολυάγκιστρο και αυτή στα 10 κιλά, το στριφτάρι μου και αυτό να αντέχει 10 κιλά, η παραμάνα μου και αυτή 10 κιλά, και πίσω η μάνα να είναι στα 10 κιλά, ο μηχανισμός να έχει τουλάχιστον 5 κιλά φρένα, έτσι, και το καλάμι μου να αντέχει και αυτό, να είναι παραβολικό, να μην σπάει με το παραμικρό, αλλά ούτε και να είναι κούτσουρο, έτσι. Λοιπόν, πιστεύω το κατανοήσατε αυτό, για να λειτουργήσει σωστά το σύνολο. Τώρα, αν ψαρεύω μέρα, καλό είναι να αποφύγω στριφτάρια αυτού του τύπου, έτσι, τα στραφτερά όπως λέω εγώ, γιατί πονηρεύουν τα κεφαλόπουλα, δεν τζιμπάνε απάνω, έτσι. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ αυτά εδώ τα μαυριδερά, τα μικρούλια, όταν φτιάχνω πολύ έξτρα και κεφαλόπουλα μικρά, και αυτά εδώ τα γκριζοπά, έτσι, λίγο πιο άντοχα, και βλέπω πάντα την αντοχή τους. Λοιπόν, όταν θα πάω για να βάλω την ένωσή μου πάνω στη μάνα, χρησιμοποιώ και ανάλογες παραμάνες. Συνήθως βάζω την παραμάνα και το στριφταράκι για να μπορώ να κάνω την αλλαγή όπως έχω εξηγήσει και σε προηγούμενα βίντεο, πολύ εύκολα, αν μου μπλεχτεί το πολυάγκιστρο, να βάλω το έτοιμο το δολωμένο που έχω, να το ρίξω και να μην χάνω χρόνο, ψαρεύει και αυτό. Και πάντα φτιάχνω 3-4 και παραπάνω πολυάγκιστρα, γιατί κάποια θα κολλήσουν κάτω στο βυθό, κάποια θα χάσουν αγκίστρια και όλα αυτά.
Λοιπόν, ο τρόπος που και φυσικά οι πετονιές που χρησιμοποιώ είναι διάφανες, έτσι, είναι κρυσταλλιζέ, να σου το πω έτσι. Ή αν θέλω να φτιάξω ένα πολυάκιστρο με καλά αγκίστρια, με καλά υλικά που θα μου σαρέψει και 3 και 4 και 5 και 10 φορές, αν το προσέξω, έτσι, θα βάλω πετονιά φλουροκάρμπον ή καλύτερα πετονιά φλουροκόατετ για να έχω την ελαστικότητα του νάιλον, την αντοχή στον κόμπο του νάιλον και την αορατότητα από το κάρμπον, έτσι, από το φλουροκάρμπον από πάνω, το οποίο μου δίνει τη δυνατότητα να μην το δουν τα ψάρια. Τώρα αν ψαρεύω νύχτα, μπορεί να χρησιμοποιήσω και πολύχρωμη πετονιά, έτσι, δεν θα τη δει το ψάρι. Και τα αγκίστρια τη μέρα προσπαθώ να είναι τουλάχιστον ασημένια μερικές φορές για να μπαίνουμε μέσα στην ψύχα του ψωμιού. Και καφετιά ή μαύρα, όταν κάνω πολυάγκιστρο, δένω πολυάγκιστρο για βυθό, έτσι, δεν μπορώ να πάω να βάλω τώρα στο ψωμί μαύρα αγκίστρια πάνω ή σαν τη μήγαμε στο γάλα, έτσι. Λοιπόν, και αν έχει περιοχή, έχει γοφάρια και κάνω πολυάγκιστρο για ψαροδόλι, θα χρησιμοποιήσω τουλάχιστον 10 λιμπρών, έτσι, 4,5 4,8 κιλά θα έλεγα σειρματόσκηνο. Δεν θα πάω να βάλω 30 ή 20 λίμπρες, γιατί δεν θα δένει σωστά το πολυάγκιστρο, θα φεύγουν τα αγκίστρια και θα αναγκαστώ να χρησιμοποιήσω αγκίστρια με κρίκο για να σφινώνει και να περνάει και να μην λύνει. Λοιπόν, ένας εύκολος κόμπος, σας το δείχνω με έχρωμη πετονιά για να φαίνεται καλύτερα, έτσι, είναι το απλό οχταράκι. Δηλαδή περνάω μέσα από τον κύκλο μία και μία δύο, τραβάω και γίνεται αυτό το πράγμα, αυτό το φιωγκάκι. Λοιπόν, για να πιάσει και να δουλέψει σωστά το αγκίστρι σε αυτό το φιωγκάκι, το ξαναδείχνω, το έχω ξαναπεί, έχει την πάνω πλευρά και την κάτω πλευρά. Το αγκίστρι θα περάσει από το ένα μάτι από τη μια μεριά. Έλα. Και από την άλλη μεριά, κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή από την πάνω μεριά βλέπετε είναι το χ και από την κάτω μεριά είναι τα δύο. Σφίγγοντας, το αγκίστρι παίρνει μια κατεύθυνση όπως το βλέπετε, λοξό. Πολλοί φίλοι διαμαρτυρήθηκαν και είπαν, έδεσα όπως έδειξε στα αγκίστρια, στα πολυάγκιστρα, και λύθηκαν και φύγαν τα ψάρια. Αν το δέσεις σωστά και το σαλιώσεις, δεν φεύγει από εδώ. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις, το βλέπετε έτσι, τα δάχτυλά μου κυτρίνησαν, δεν φεύγει. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις αγκίστρια που να έχουν καλή παλέτα πίσω, όχι τα λεπτούλια, γιατί θα φύγει κατευθείαν. Και το ανάλογο πάχος πετονιάς, συγκεκριμένη περίπτωση 35 στα εξάρια, έτσι. Και προχωράμε στο επόμενο αγκίστρι πάλι με τον ίδιο τρόπο. Τώρα, το μήκος του πολυάγκιστρου που θα δέσω, συνήθως εγώ κάνω ένα χέρι και μέχρι το κέντρο του στήθους, δηλαδή περίπου 95 πόντους με ένα μέτρο. Εκεί κόβω και αρχίζω και δένω. Και το πρώτο αγκίστρι που δένω πάντα είναι διαφορετικού χρώματος ή διαφορετικού σχήματος, για να ξέρω που είναι η αρχή για να μπορώ να το ξεμπερδέψω μετά. Το πρώτο το δίνω συνήθως με κόμπο παραγαδίσιο, όπως έχω δείξει, έτσι, με τις 7-8 σπήρες και είναι έτοιμο. Και τα υπόλοιπα τα δένω είτε με το οχταράκι, είτε με παραγαδίσιο κόμπο και παραμαλάκι, για να βγαίνω δεξιά και αριστερά. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι δύσκολο. Απλώς θα πρέπει τα υλικά να βρίσκονται σε αρμονία και να έχουν τη δυνατότητα της ίσης αντοχής. Το ξαναλέω, δεν θα βάλω ένα αγκίστρι δεκαράκι, δωδεκαράκι σε μια σαραντάρα πετονιά και θα περιμένω να μου σταθεί, έτσι. Ούτε θα βάλω ένα διάρι σε 15-25 και θα περιμένω να μου αντέξει. Ούτε η μάνα μου πίσω θα είναι 40 κιλά και μπροστά θα είναι 15-20, ούτε το αντίθετο. Απλώς αυτό που θα κάνω είναι, επειδή συνήθως όταν χρησιμοποιώ πετονιά μπροστά και αφήνω το μέγεθος αυτό, βάζω καλύτερη ποιότητα από τη μάνα μου πίσω στο μηχανισμό,
για να έχω τη δυνατότητα, επειδή αυτό θα συρθεί ανάμεσα στα δόντια, στα βράχια και στα καπάκια του ψαριού εδώ πέρα, να μην κόβεται εύκολα. Και αφήνω μια καλή απόσταση. Αν τώρα χρησιμοποιήσω νήμα, επειδή το νήμα είναι επιρρεπή στα κοψίματα, στα τρυψίματα και όλα αυτά, θα είναι όσο πιο κοντό γίνεται η απόσταση. Δηλαδή να πέσει η μάνα στα δόντια και στα καπάκια του ψαριού, παρά το νήμα που μπορεί να διαλύσει ή να τριφτεί στα βράχια και να έχουμε απώλεια. Και αν χρησιμοποιώ σειρματόσκηνο για να κάνω κολιάκιστρο για αρπακτικά, τότε θα αφήσω πάλι αρκετή ποσότητα, τόση ώστε θα είναι το μισό από ό,τι θα άφηνα για πετονιά και το διπλάσιο από ό,τι θα άφηνα για νήμα. Να μην πονηρεύει πάρα πολύ το ψάρι, αλλά να δίνει τη δυνατότητα να γλιτώσουμε τα στραβά, όπως λέω. Πιστεύω να σας βοήθησα, έτσι. Ό,τι απορίες έχετε, ξέρετε, στα σχόλια από κάτω. Αν σας αρέσουν οι συμβουλές μου και σας είναι χρήσιμες, το γνωστό like. Αν με μισείτε, γιατί ναι, υπάρχουν και τέτοια άτομα, όπως μου έγραψαν ότι ό,τι βίντεο και να ανεβάζω, εγώ πριν το δω θα σου βάζω dislike. Με γεια σας και χαρά σας. Εγώ δεν πρόκειται να σταματήσω, γιατί υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που με αγαπάει και θέλει να με βλέπει και μου το γράφει καθημερινά και περνάει και από το μαγαζί και μου το λέει. Γράφ' τους κανονικά, μην ακούς τι σου λένε. Μια χαρά τα λες. Γι' αυτό ευχαριστώ όλους που με βλέπετε, έτσι. Να είστε καλά, καλές θάλασσες και προσπαθήστε να φτιάχνετε τα εργαλεία σας μόνοι σας. Θα είναι τα καλύτερα δυνατά για να σας βοηθήσουν να έχετε επιτυχία. Γιατί το καλό το εργαλείο κάνει τον καλό μάστορα. Γεια σας!